πώς αξιολογεί τις μέχρι τώρα κινήσεις της χώρας μας, εάν θεωρείτε πως υπάρχουν κενά ή αν συμφωνείτε και αν ο ΣΥΡΙΖΑ γενικότερα θέλει να βοηθήσει την κυβέρνηση σε αυτή την εθνική γραμμή που ακούμε από εκπροσώπους ότι θέλει να ισχύσει για το θέμα αυτό. Καταρχήν, να ξεκινήσω από το τελευταίο σκέλος της ερώτησής σας. Εμείς δεν πρόκειται στα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής να κάνουμε αντιπολίτευση με τον τρόπο που έκανε αντιπολίτευση Νέα Δημοκρατία απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή το ζήτημα της επίλυσης του Μακεδονικού με την Συμφωνία των Πρεσπών. Εμείς είμαστε μια υπεύθυνη πατριωτική δύναμη και δεν πρόκειται να κάνουμε τέτοιου είδους αντιπολίτευση. Από εκεί και πέρα όμως οφείλουμε να επισημαίνουμε τις παραλήψεις και τα λάθη που κατά την άποψή μας κάνει η κυβέρνηση. Mm-hmm. Για να συμπυκνώσω σε δύο σκέλη την δική μας κριτική προς την κυβέρνηση είναι το εξής. Από τη μία θεωρούμε ότι η κυβέρνηση δεν έχει μία στρατηγική με αρχή, μέση και τέλος. Και ταυτόχρονα το δεύτερο σκέλος, το οποίο συνδέεται με το πρώτο, είναι το γεγονός ότι όχι μόνο δεν υπάρχει συνεννόηση, αλλά δεν υπάρχει ούτε η στοιχειώδης ενημέρωση των πολιτικών κομμάτων, αλλά και του ελληνικού λαού, για το τι πράττει η κυβέρνηση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Και θα γίνω πιο συγκεκριμένος με παραδείγματα. 1,5, 1 και πλέον μήνα το τουρκικό ερευνητικό βρίσκονταν νότια του Καστελόριζου και βλέπαμε ένα σώρο αντιφατικές δηλώσεις από κυβερνητικά στελέχη. Θυμίζω, για παράδειγμα, ότι ο κύριος Διακόπουλος, ο σύμβουλος του Πρωθυπουργού, είπε ότι προφανώς και κάνει έρευνες στο Oruç Race και την επόμενη μέρα στην ουσία τον παρέτησαν. Η κυρία Μπακογιάννη βγήκε και μας είπε ότι δεν μπαίνω σε τεχνικά ζητήματα και δεν με ενδιαφέρει αν όντως έκανε έρευνες. Ο κύριος Βορύδης μας είπε ότι δεν παραβιάστηκαν κυριαρχικά μας δικαιώματα. Τότε για ποιο λόγο η κυβέρνηση έκανε διαβήματα και ζητούσε κυρώσεις? Καθυστερημένα, αλλά για ποιο λόγο από τη στιγμή που δεν παραβιάστηκαν κυριαρχικά μας δικαιώματα? Όλες αυτές οι αντιφάσεις, όλες αυτές οι λεκτικές ακροβασίες δείχνουν ότι δεν υπάρχει μια στρατηγική με αρχή, μέση και τέλος. Mm-hmm. Και το δεύτερο σκέλος που σας ανέφερα προηγουμένως είναι ότι δεν υπάρχει ενημέρωση. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός δεν λέει την αλήθεια στον ελληνικό λαό. Μάθαμε για την τριμερή του Βερολίνου από τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών. Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός αναγκάστηκε να ενημερώσει τους πολιτικούς αρχηγούς και κατόπιν μαθαίνουμε από άρθρο, αν είναι δυνατόν, από άρθρο του Πρωθυπουργού στον ξένο τύπο, ότι υπήρξε μια συμφωνία, η οποία μετά μας είπαν ότι ήταν τα πρακτικά όσων συμφωνήθηκαν προφορικά και τώρα μας λένε πάλι ότι δεν υπήρξε συμφωνία. Θέλω να πω ότι όλα αυτά τα πράγματα είναι μεταξύ τους πολύ αντιφατικά. Δεν δείχνουν ότι η κυβέρνηση κινείται προς την σωστή κατεύθυνση με μια στρατηγική, όπως σας είπα και προηγουμένως, με αρχή, μέση και τέλος, η οποία λέει αποκλιμάκωση, να ασκηθούν πιέσεις μέσω κυρώσεων στην Τουρκία, να υπάρξει αποκλιμάκωση. Να δούμε τώρα με την αποχώρηση του Oruç Race. Το ευχόμαστε να είναι κάτι μόνιμο, αν θα είναι προσωρινό ή μόνιμο. Mm-hmm. Έτσι, το δούμε αυτό. Μένει να φανεί. Διερευνητικές, διάλογος με ορίζοντα τη Χάγη για να επιληθεί το ζήτημα. Έχει αυτή τη στρατηγική κυβέρνηση και ο κύριος Μητσοτάκης? Πρέπει να μας το πει. Σήμερα θα υπάρξει συνάντηση του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ με τον Πρωθυπουργό. Τι θα του ζητήσει? Έχετε κάποια πληροφορία? Δεν έχω κάποια πληροφορία για συνάντηση του Πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ με τον Πρωθυπουργό αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όχι. Mm-hmm. Κατερίνα. Αυτή τη στιγμή ο κύριος Τσίπρας είναι Θεσσαλονίκη σε μια έκτακτη επίσκεψη για να συναντήσει τους παραγωγικούς φορείς εν ώψη του Σαββατοκύριακου. Να πάμε λίγο, κύριε Καλπάκη, στο άλλο μεγάλο μέτωπο του κορονοϊού. Ζητάτε σήμερα την παρέτηση της Υπουργού Παιδείας και του Υπουργού Εσωτερικών. Είναι αυτοί που, όπως λέτε, ευθύνονται για το μπάχαλο που δημιουργήθηκε με τις μάσκες, με το μέγεθος των μασκών. Γενικότερα, πώς διαχειρίστηκε η κυβέρνηση το ζήτημα με το άνοιγμα των σχολείων? Αυτό που συμβαίνει τις τελευταίες ημέρες με τις μάσκες θα ήταν αστείο αν δεν ήταν τραγικό και επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία, για την υγεία των μαθητών, για την υγεία των εκπαιδευτικών. Η κυβέρνηση είχε δεσμευτεί ότι θα κάνει ένα πράγμα, ένα ελάχιστο πράγμα, ότι θα μοιράσει τουλάχιστον τις μάσκες. Και αυτό έπειτα από πολλές πιέσεις. Γιατί στις αρχικές προθέσεις της κυρίας Κεραμέως ήταν ότι οι μάσκες θα πρέπει να είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να το βρούνε οι γονείς μόνοι τους. Τελικά αποφάσισαν ότι θα μοιράσουν τις μάσκες και ακόμα σε αυτό απέτυχαν. Ακόμα και σε αυτό απέτυχαν. Δεν κατάφεραν δηλαδή να κάνουν ούτε
τα βασικά, ούτε να μοιράσουν σωστά τις μάσκες, με ένα κόστος 6,2 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο εμείς όλοι οι φορολογούμενοι το χρεωνόμαστε. Από εκεί και πέρα όμως, πέρα από το ζήτημα της μάσκας, είναι και το γενικότερο ζήτημα του ανοίγματος των σχολείων με ασφάλεια. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι η μόνη ευρωπαϊκή χώρα η οποία φέτος ανοίγουν τα σχολεία, άνοιξαν τα σχολεία με περισσότερους μαθητές ανά τμήμα από ό,τι πέρσι. Τον Ιούνιο μόλις που μας πέρασε, θυμίζω ότι η κυρία Κεραμέως είχε αυξήσει τον αριθμό, το ανώτατο όριο μαθητών ανά τάξη από τους 22 που τους είχε 25, μειώσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ σε 27. Δηλαδή δεν είχε την πρόθεση και παρά τις πιέσεις των εκπαιδευτικών, των γονέων, να υπάρχουν τουλάχιστον 15 μαθητές ανά τμήμα, το οποίο σημαίνει σπάσιμο τμήματων, έβρεση χώρων ή μαθήματα πρωί-απόγευμα. Έχουμε φέτος 20.000 λιγότερους αναπληρωτές. Ανοίξαν τα σχολεία με 20.000 λιγότερους αναπληρωτές από την πέρσι. Επίσης υπάρχουν προβλήματα και ελλείψεις και στο προσωπικό της καθαριότητας, όπου οι απαιτήσεις της καθαριότητας είναι πολύ αυξημένες λόγω του κορονοϊού. Και όλα αυτά συντείνουν σε ένα πράγμα, ότι η κυβέρνηση δεν έχει την πολιτική βούληση να στηρίξει ουσιαστικά τη δημόσια εκπαίδευση προκειμένου να λειτουργήσουν τα σχολεία με ασφάλεια. Για ποιο λόγο, είναι θέμα οικονομίας ή είναι θέμα προώθησης άλλων συμφερόντων? Έχουμε ακούσει και τις δύο εκδοχές από εκπροσώπους της αντιπολίτευσης. Η κυβέρνηση σε οτιδήποτε ζητάει η αντιπολίτευση, προτείνει η αντιπολίτευση και όχι μόνο η αντιπολίτευση, αλλά και οι οργανωμένοι φορείς, λέει ότι δεν υπάρχει οικονομική δυνατότητα, δεν υπάρχει το λευκό δέντρο. Υπάρχει το μαξιλάρι των 37 δις, το οποίο με τις θυσίες του ελληνικού λαού συγκεντρώθηκε τα προηγούμενα χρόνια, αλλά για τέτοιες έκτακτες καταστάσεις είναι ένα τέτοιο μαξιλάριο που θα μπορούσαν να γίνουν μέσω αυτού και παρεμβάσεις για την στήριξη εν προκειμένου της δημόσιας εκπαίδευσης, αλλά και του δημόσιου συστήματος υγείας, όπου και εκεί η κυβέρνηση δεν έχει κάνει παρά ελάχιστα, όπως επίσης και της εργασίας των οικοκυριών, αλλά και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες πολλές από αυτές, χιλιάδες από αυτές, βρίσκονται, αν δεν έχουν κλείσει, βρίσκονται ένα βήμα πριν από το λουκέτο. Μάλιστα. Κατερίνα Κώστα, να κλείσουμε ένα σχόλιο για την απολυμνητοποίηση. Να ρωτήσουμε ναι, κάτι τον κ. Καλπάκη. Θα έχει ενδιαφέρον. Ανακοινώθηκε το σχέδιο δίκης μετάβασης. Πώς το αξιολογεί ο ΣΥΡΙΖΑ, πώς το αξιολογείτε και εσείς προσωπικά? Αφορά την περιοχή μας άμεσα, αμεσότατα. Κοιτάξτε, εγώ σπούδασα στη Φλόρινα 4 χρόνια και άλλα 2 χρόνια μεταπτυχιακό και έχω την δυνατότητα να γνωρίζω την ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας και τα προβλήματα και τις ηθικές που επικρατούν. Ξέρω πολύ καλά ότι η Δυτική Μακεδονία είναι μια περιοχή όπου πλήττεται από την ανεργία. Ξέρω επίσης πάρα πολύ καλά ότι χιλιάδες οικογένειες εξαρτώνται οικονομικά από το ζήτημα της ενέργειας. Και βλέπουμε όμως την ελληνική κυβέρνηση στο ζήτημα της απολιγνητοποίησης, το οποίο φυσικά είναι δέσμευση της χώρας μας από τη συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι και ο στόχος σε αυτό που λέμε της κλιματικής ουδετερότητας, να μην προσπαθεί να το κάνει με έναν δίκαιο τρόπο για την τοπική κοινωνία. Αντίθετα, προσπαθεί να το κάνει με έναν βίαιο τρόπο. Εμείς μιλάμε για τη δίκαιη μετάβαση, με έναν τρόπο όπου δεν θα πληγούν οι πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας. Κατά την άποψή μου, αυτό που θέλει να κάνει η κυβέρνηση και πολλές φορές έχει μιλήσει και έως κοινικά και απαξιωτικά για τους κατοίκους της Δυτικής Μακεδονίας ο Πρωθυπουργός. Θυμίζω μόνο τη συνέντευξή του το καλοκαίρι στην Bild, όπου είχε πει ας βρουν κάτι άλλο να κάνουν. Τόσο απλά είναι τα πράγματα για την Νέα Δημοκρατία. Αλλά θέλω να πω ότι υπάρχουν και πολλές αντιφάσεις και εξυπηρέτηση και ιδιωτικών συμφερόντων. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία θέλει να φύγει από το λιγνίτι, αλλά να πάει στο φυσικό αέριο, το οποίο θα είναι όμως αποκλειστικά στα χέρια των ιδιωτών, και ενώ κόπτεται δήθεν για την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, προωθεί το φυσικό αέριο, που επίσης είναι ορυκτό καύσιμο. Θέλω να πω δηλαδή ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει κάποιο σοβαρό σχέδιο για την δίκαιη μετάβαση στην μετά λιγνίτη εποχή. Αν θέλετε, εδώ βρίσκεται και ένα νέο πεδίο αντιπαράθεσης της αριστεράς με τη δεξιά, γιατί όλοι συνομολογούμε ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την κλιματική κρίση, αλλά το θέμα είναι αν θα την αντιμετωπίσουμε με δίκαιο τρόπο και με πρόσημο κοινωνικό, ή αν θα την αντιμετωπίσουμε με έναν άδικο για την κοινωνική πλειοψηφία και για τους εργαζόμενους τρόπο και υπέρ των ιδιωτικών συμφερόντων. Μάλιστα.
Ευχαριστούμε για την επικοινωνία και για την ενημέρωση. Κύριε Καλβάκη, καλή συνέχεια ευχόμαστε. Και καλή επιτυχία στα νέα σας καθήκοντα και καλή συνεργασία να έχουμε.